Γεια σας, ήρθα να βάλω τις εξετάσεις. Καλημέρα, η ώρα είναι 10 το πρωί και σήμερα είναι η μεγάλη επιστροφή της Δέσποινας Καργάκου. Πώς είσαι ρε μαλακούλη? Φύγεις τη λιά από πω και πάμε 20 δευτερόλεπτα με έλεγχο, δεν σε κρατάω καθόλου. 9, 10, μπράβο. Μπράβο, ωραία, δύο. Τέλος! Έλα, μάλλον το τέλεγχο να σου φτιάξω. Ready for today. Έκανα και την μαλλί ωριακά Kim Kardashian θα έλεγα. Πρέπει να πάρω χαρτί υπερτυλίγματος και φύγαμε. Πού έχω βάλει το δώρο της Φωτεινής, γιατί το έκρυψα για να μην φανεί σε κανένα vlog. Αλλά πού το έκρυψα? Α, το δώρο της Άμης πρέπει να πάρω και πίσω μαζί μου. My God. Πού το έχω κρύψει? Το βρήκα. Ήταν κάτω από την αεροχήτη στην κουζίνα. Τώρα θέλει προσοχή να πάω αυτό γρήγορα στο podcast. Να μην το δει η Φωτεινή, ελπίζω να μην είναι έξω και να είναι μέσα στο γραφείο. Λοιπόν, είναι και αυτά εδώ. Πάω να χαιρετήσω κορίτσια και θα ξανάρθω να κάνουμε να τη δείξουμε δώρα. Hello! Hello! Πες γεια! Γεια σου, Γρηγόρη! Να τη λήξω δώρα. Αχ, είναι η πρώτη φορά που βαριέμαι λίγο να τη λήξω. Γιατί ξέρω ότι σήμερα θα ξεπληκτούν όλα τα δώρα. Οπότε νιώθω ότι είναι λίγο χωρίς λόγο. Από την άλλη, είναι ξενέρωτα να τα δώσω έτσι. Οπ, κάποιος ήρθε. Η Άμη. Μάλιστα. Δεν πρέπει να μπει. Αυτό είναι έτοιμο της Φωτεινής. Να πιάσουμε τώρα της Αμούλας. Μία χτενούλα με αυτή την άκρη βολεύει πάρα πολύ για να κάνεις έτσι τόσο sleek χωρίστες. Μία στρογγυλή βούρτσα χρειάζεται πάντα. Ένα τέτοιο για να κάνεις πιο smooth όταν πιάνεις τα μαλλιά σου κοτσίδα ή το κρεπάρισμα. Το ίδιο πράγμα πρέπει να είναι. Τη Σπύρα θα μου πεις ο χορηγός μου είναι. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά είναι τα δύο αγαπημένα μου προϊόντα. Βέβαια αυτό έχει αλλάξει η συσκευασία. Και αυτό. Είναι η πιο δυνατή λακ, μη σου πω να βάλω και λίγο τώρα. Επειδή και εγώ και η Άμη έχουμε τρελό θέμα με φριζάρισμα όταν αφήνουμε τα μαλλιά να στείλουν φυσικά. Αυτό πρέπει να θέλω. Δεν είναι sponsored αυτό το κομμάτι. Τη δίνω πράγματα που όντως χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου για να φτιάξω τα μαλλιά μου. Κοίτα πόσο σαν φαίνεται τώρα το καλάθι με τα 5 προϊόντα εδώ μέσα. Ο σκοπός ήταν να ήταν πιο compact, πιο μαζεμένο. Τώρα φαίνεται πάρα πολύ σαν. Θεοδωράκι και θα τυλίξουμε τώρα και το καλάθι. Άλλο ένα συγκλονιστικό περιτύλιγμα τελείωσε. Εδώ βλέπετε το έργο τέχνης μου. Λέω να πάω να δώσω τώρα τα δώρα, γιατί τα κορίτσια θέλουν να φύγουν και νωρίτερα σήμερα. Είστε έτοιμες για δώρα, χριστουγεννιάτικα? Έλα ρε μαλάκα! Τι! Ανούλια, έλα πες. Είμαι έτοιμη. Εντάξει, άμα δεν θες να σου φέρω το δώρο σου. Που είσαι. Σε ευχαριστώ. Τέλειο. Αυτό με τελειώνει στο sell out. Ναι. Κάθε φορά που το φοράω, εντωμεταξύ με ρωτάς. Μαλάκα, είναι τέλειο αυτό. Είχα την εντύπωση ότι είναι πιο στενό, αλλά δεν είναι. Όχι, όχι καθόλου. Ναι, ναι. Χαμάει. Ναι. Και αυτές είναι καινούργιες μάρτες. Yes. Τέλειες. Ναι, είναι πολύ ωραίες. Εμένα δεν μου τις έχει αυτή η αμυλογή. Έλα, δώσε μας τα δώρα. Ωραία. Φωτεινή. Θα σας δώσω τα δώρα σας. Αλήθεια? Ω, καλά. Άκουγα podcast, δεν άκουγα τι λέτε. Περίμενε, μπορώ να κατουρίσω πρώτα. Έλα. Αμούλα. Έχει βάλει και το μακρύ της στο μαλλί για να μας δώσει τα δώρα, ρε μάλλον. Δεν αντέχω άλλο που βρίσκω συνέχεια τα πράγματα. Θα περιμένεις να έρθει η Φωτεινή. Τι μαντεύεις ότι είναι? Τα έκανες τα λάθος χθες. Ναι. Τι έκανε λάθος χθες? Και είπε, α, μου στείλανε κάτι από νεφ νεφ. Και μετά λέει, α, όχι, δεν μπορώ να το ανοίξω. Είναι το δώρο της Άννα Μαρία. Όντως, δεν το άκουσα όσο ποτέ. Φαντάζομαι
Καταρχά πιάνω ένα καλάθι. Κουβέρτα, καλάθι για τον καναπέ, επειδή λιώνω στις σειρές. Είναι τα σεντόνια που έδωσε για τα event στο Friday Super Kinoga. Μήπως είναι λευκά σεντόνια για όταν ξεπαρτινιαστά την πρώτη μέρα του γάμου. Μπορεί. Σίγουρα έτσι. Άνοιξε. Αφού μου είπε να μην ανοίξω. Όχι, είπα να σε περιμένει, αλλά άντε, άνοιξε εσύ πρώτα. Είναι σίγουρα ένα καλάθι. Ήταν λίγο πιο μεγάλο από ό,τι ήθελα. Ήταν ένα πιο μικρό. Έχει μέσα πράγματα. Πολλά! Τέλειο! Ρε, τι ωραίο καλάθι! Τέλειο καλάθι! Και κοσμήσει ξανά τέλειο. Απλά ήθελα κάτι πιο μικρό για να μην είστε τόσο μίζερο τα πράγματα που πήρα. Γιατί θέλετε τώρα λίγα τα πράγματα που πήρα. Λοιπόν. Η Δανάη μου πήρε αυτή τη βούρτσα επειδή έλεγα ότι δεν έχω και δεν μπορώ να μάθω να ισιώνω τα μαλλιά μου με πιστολάκι. Έχω δει πάρα πολλά τις τελευταίες μέρες βίντεο για το πώς να ισιώνεις με αυτή τη βούρτσα και έλεγα να ρωτήσω τα κορίτσια ποια να πάρω. Τέλεια! Τέλεια! Φαντάζομαι τώρα έτσι όπως το πάει ότι όλα αυτά είναι για να κάνω self-care στα μαλλιά μου επειδή θα έχει βαρεθεί να είναι η προσωπική μου κομμόντρια. Αυτό είναι για τα φυτράκια. Ναι, τα ήθελα τόσο πολύ. Είσαι πάρα πολύ καλή στα δώρα. Ρε, είστε υπόσχομο ότι έγινε καλή. Καλά, περίμενε να ανοίξεις και εσύ το δικό σου και μετά ξαναπες το. Το βάζεις πριν. Για όταν ισιώνεις τα μαλλιά, γαμάει. Ναι. Ρε, είμαι ενθουσιασμένη γιατί είμαι στο αέρα μου που θέλω να μάθω να φτιάχνω τα μαλλιά μου. Αυτό είναι η πιο δυνατή λακ που θα βρεις. Είναι λακ. Ναι, ναι. Έλα, τελείωνε, έδελγο. Χθένα. Και όλες οι χθένες μου χρειάζομαι, ναι. Αυτές είναι που χρησιμοποιώ και εγώ γενικά για τα μαλλιά μου. Έλα, είναι τέλειο. Και το καλάθι θα μπει στο σαλόνι σίγουρα. Ναι, αυτό λέω, τουλάχιστον σου μείνει το καλάθι. Πώς σας αρέσει που σας αγκαλιάζω. Πολύ. Εσύ μάντεψε πρώτα. Ξέρω τι είναι εγώ να πω. Όχι, περίμενε. Εγώ βλέπω τα βλέπω σου. Υπό την είδα τα βλέπει το βλέπω στις. Το βρήκα ρε μαλακά. Καλά, δεν είναι τόσο σοβαρό. Άνοιξε. Αλήθεια, ξεχάσει! Αλήθεια! Ναι! Δεν το πιστεύω. Rice cooker! Θα φτιάχνω το καλύτερο κοινόα σε όλη την Αθήνα. Στο rice cooker. Σε rice cooker. Θα φτιάχνω... Όλο αυτό το πήραμε για το κοινόα. Τι φτιάχνω κάθε εβδομάδα και τρώω όλη τη εβδομάδα μία φορά την ημέρα σίγουρα κοινόα. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ βασικό φαγητό για μένα πλέον. Και εγώ είμαι στο αέρα μου που μαγειρεύω. Οπότε. Η μία φτιάχνει τα μαλλιά, η μαγειρεύει. Εγώ είμαι στο αέρα που σα φέρω δώρα. Καλά, Φωτεινή. Θέλω να. Επειδή τώρα. Κράτησε και ένα δευτερόλεπτο για αγκαλιά. Ναι. Αποθήκευση. Ανέβασα το βίντεο. Με γαμάτα. Αν δεν τα πάρεις πέρα. Ήρθε ένα πραγματάκι που πήρα για το τσιλάκι. Ευχαριστώ. Τελείωσα με τις δικές μου δουλειές. Ώρα να αναλάβω τη δουλειά του social cast. Τόσο πάρα πολύ με το μακριβολίτσι. Έχουμε πιάσει δουλειά για τα social media. Παπα, Χριστέ μου. Εδώ κουραζόμαστε να κάνουμε τα δικά μας social media. Τώρα που έχουμε και το social outcast. Ατελείωτο. Εγώ έκανα πριν φωτογράφηση πάνω στην ταράτσα. Οπότε τώρα τις φτιάχνει η Κατερίνα τις φωτογραφίες. Και θα συνεχίσω. Πρέπει να αναβάσω τα χριστουγεννιάτικα post. Γιατί κρίμα είναι να πάνε χαμένα αυτά. Κάναμε τόσο ωραία φωτογράφηση. Το χειρότερο μου είναι να γραφώ captions. Γενικά. Αλλά πόσο μάλλον για εταιρικό προφίλ. Είναι τόσο δύσκολο. Δεν έχω αναβάσει τίποτα σήμερα στο Instagram, ενώ είναι η μέρα μου. Πλέον έχουμε χωρίσει τις μέρες social media να το αναλαμβάνει κάθε μία για να μην το ξεχνάμε. Εντάξει, δεν θα σας πρίξω όλη τη δουλειά, αλλά αυτό είναι μέρος της ζωής μου τώρα. Τι να κάνουμε. Α, τι νόστιμο. Α, για μένα είναι δεναούλα. Καλή όρεξη. Εντάξει, μην είστε... Δεν φαίνεται τόσο άσχημο πάντως. Όχι, δεν φαίνεται τόσο άσχημο. Να, έχεις ένα αυτό και ένα εκείνο. Δεν ξέρω ποιος αρέσει πιο πολύ. Τι, μας βάλανε δωράκια. Αυτό ναι. Που είπες όντως. Ναι. Εγώ νόμιζα τύπου καναμπαλάκι. Όχι καλέ, βάλανε πράγμα. Τι σου γράφανε ότι είναι για μας. Ναι, για τα, λέει, για τα γατιά της γειτονιάς. Αλλά τώρα δεν μπορώ να τους δώσω τα παιχνίδια της γειτονιάς. Α, η κασού μου δεν το εκτιμήσει πάρα πολύ. Αλήθεια, μπορώ να διαλέξεις και τα άλλα γιατί η Φωτεινή δεν είναι εδώ. Όχι, αυτό το διαλέξω, νομίζω ότι της αρέσει περισσότερο. Κοίτα λίγο. Πολύ hot. Δεν χαμάει.
Ναι. Έκανα stories για να δείξω ότι αυτή η φούστα μπορεί να φορεθεί με χίλιου διαφορετικού τρόπου. Τύπου αθλητικό, ταπεινή, μπότα. Ναι, για μάει αυτή η φούστα. Μαλάκα είναι τέλεια, ναι. Και εγώ δεν το περίμενα να βγει το story. Οριακά θέλω να το πάρω όλο έτσι όπω είναι. Πέρα από την πλάκα, κι εγώ πριν. Λέω στα κορίτσια. Ρε κορίτσια, έχει μείνει ένα τελευταίο τζιμ που φάνε. Να το πάρω εγώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ ετοιμαζόμουν να έρθω να σου πω. Ναι, νόμιλα. Το πουκάμισο που έχει μείνει με τα τέτοια που ανοίγουν, μπορώ να το πάρω εγώ. Δεν θέλουμε να το πουλήσουμε σε εσά. Τι είναι το καλύτερο. Τα αγοράζουμε. Ναι. Τα παίρνουμε τζάμπα. Μην έχετε αυτή την παρέστηση. Σήμερα θα σας δείξω τι ρούχα ψωνίζω και για τον εαυτό μου όσο ψωνίζουμε για το social podcast part 1. Λέω να κάνω σήμερα stories με τα ρούχα που έχω ψωνίσει όντως από το site, μιας και το πιάσαμε συζήτηση πριν. Και έχω και αυτό το φόρμα και ακόμα δεν το έχω φορέσει ρε παιδιά. Πρέπει να βρω μια ευκαιρία να το φορέσω. Πρέπει να κανονίσω κάτι την πρωτοχρονιά για να μπορώ να βάλω αυτό το φόρμα. Τι μπορώ να κανονίσω για να βάλω αυτό το φόρμα. Που να μ' αρέσει κιόλας έτσι, μην μου πείτε κλαμπ. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω σε κλαμπ. Τα ρούχα εδώ μεταξύ τα έχω αγοράσει και για μένα. Αυτά είναι που θα δείξω. Και έδειξε σήμερα το part 1 που είναι πιο festive. Και θα βόλευε να τα γυρνούσα σήμερα όλα βίντεο, αλλά περνάει η ώρα και πρέπει να πάω να πάρω τις εξετάσεις μου και μετά να πάω από τη μαμά μου για να της δώσω τα δώρα και να μοντάρω τα stories που τράβηξα τώρα. Οπότε δεν έχω χρόνο να γυρίσω αυτά, θα τα γυρίσω αύριο. Ωραία, κάθε μόνο τα κλάβα σας λίγο. Κουράστηκα πάρα πολύ, ειλικρινά δεν ξέρω πώς τώρα έχω τη λήξη αυτές οι γιορτές. Θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού. Είχα κάνει ένα ραντεβού την προηγούμενη εβδομάδα και έκανα τις εξετάσεις αίματος που χρειαζόταν και θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού. Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, γεια σας, επίσης. Ποιος άλλος πάει επίσκεψη στη μαμά του και παίζει Doja Cat. Και όχι, δεν το παίζει για μένα, μόνη της τα ακούει. Όχι. Τα βρήκε. Τα βρήκα. Όχι. Τα βρήκα. Τι ωραία που σου είναι. Ε. Σε αρέσει. Ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ και με την αλυσίδα. Εμένα πάρα πολύ. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Τι έχεις να πεις, Νίκη. I don't have trouble keeping days full. I don't wanna sell 5 get 2. Always on time when the rent's due. I don't wanna grind just to get through. Tryna spend mine like a bitch. Minutes are riches off clock when I'm coming on. Profit is labor unpaid. Feeling infinite, I'm in it all summer long. Natural ways, casual fit. Five pocket Levi's, Adidas for kicks. Three pack of black tees, easy a hit. See me with her and they so seem unconvinced. How do you do that? Well, it's all in the hips. I take my time for feeling finesse. She feel alive, she don't wanna feel less. We stand in line, she rubbing my neck. Μαντεύστε τι ώρα είναι. Πιτζάμα time! Η καλύτερη ώρα της ημέρας. Θα σου δώσω εσένα το παιχνίδι για να μην μας πας τα νεύρα και θα δώσω στο τσίλτερο χαρά. Να ξεκινήσουμε από το διάβροχο. Το βέλκρο είναι πολύ δυνατό. Είναι καλό. Καλέ. Με κουκουλίτσα. Δεν το πιστεύω, Τσίλι. Τσίλι, έχει το πρώτο σου διάβροχο. Πού πας, μωρή Τσίλι. Τσίλι, έχουμε και αυτό να δοκιμάσουμε. Αποκλείεται! Κάθονται τέλεια και σφίγγει και στο λαιμό, οπότε άμα κρυώνει, μπορούμε να το σφίξουμε και λίγο. Το προβατάκι! Νομίζω θα τα βάλω εδώ πάνω. Αν και πρέπει να κάνουμε και ένα ξεκαθάρισμα εδώ. Ο Δημήτρης είναι έξω. Είχε πάει με τον αδερφό του βόλτα. Και νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσω αυτό το vlog για σήμερα. Ελπίζω να περάσετε άλλη μια μέρα ωραία μαζί μου. Και θα τα πούμε αύριο 3 η ώρα πάλι στο κανάλι. Bye! Got time, I make good meals. Go ride, I take 2 wheels. Come bring you that good feel. I don't have trouble keeping days full. I don't wanna sell 5 get 2. Always on time when the rent's due. I don't wanna grind just to get through. Tryna spend mine like I'm meant to.